Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Flash. Χαλάει ο καιρός στη Δυτική Μακεδονία καθώς έρχονται βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χαλάζι. Ήδη η ΕΜΗ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο, ενώ η πολιτική προστασία της περιφέρειας βρίσκεται σε επιφυλακή. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μεγάλη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στις επόμενες ώρες στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές, ενώ αναμένονται και χαλαζοπτώσεις. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας βρίσκεται ήδη σε ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διάστημα και στη Δυτική Μακεδονία, με κύριο χαρακτηριστικό βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, αναμένεται σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο να είναι ισχυρά τα φαινόμενα τοπικά και δεν αποκλείεται να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις τοπικά. Ήδη έχουν ενημερωθεί όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της περιφέρειας για τη μεταβολή του καιρού, καθώς και οι Δήμοι της περιφέρειας, έτσι ώστε να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπτώσεις από την ένταση των καιρικών φαινομένων. Ταυτόχρονα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά και στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί το επόμενο διάστημα, καθώς, όπως είπαμε, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, αναμένονται ισχυρά φαινόμενα και καταιγίδες που μπορεί να είναι τοπικά ισχυρές. Να λάβουν έγκαιρα τα μέτρα αυτοπροστασίας, έτσι ώστε να αποφύγουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επισκεφθεί και την ιστοσελίδα της περιφέρειας, καθώς επίσης και την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπου εκεί μπορεί να βρει χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για τα μέτρα αυτοπροστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν σημεία στο οδικό δίκτυο όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χύμαρο και δεν υπάρχει γέφυρα. Μην υποτιμάς τη δύναμη του νερού. Ορμητικό νερό με μικρό βάθος είναι ικανό να παρασύρει ένα αυτοκίνητο. Μην υπερεκτιμάς τις ικανότητές σου και τις δυνατότητες του οχήματός σου. Πάρε τη σωστή απόφαση. Επίλεξε μια άλλη διαδρομή και φτάσε με ασφάλεια. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στα Γραβενά βρέθηκε σήμερα Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης, όπου σε κοινή συνέντευξη τύπου, παρουσία αυτοδιοικητικών φορέων και εκπροσώπων της ΑΝΚΟ, αναφέρθηκε στα έργα που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα στα Γραβενά. Ο κ. Καρυπίδης συμφώνησε επίσης να διαθέσει Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 1,5 εκατομμύριο ευρώ μετά από αίτημα του Δημάρχου Γραβενών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Γραβενών. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, ενώ αύριο θα μεταδώσουμε αναλυτικό. Όπως πολλές δημοσιογράφοι, ο Δήμος έχει κάνει μια πρόταση προς το Υπουργείο, μια μελέτη για το κολυμβητήριο για την ενεργειακή αναβάθμιση μέσω γεωθερμίας, όπως ξέρετε, αλλαγή κορφωμάτων και πολλά άλλα, ύψος 3 εκατομμυρίων, με την ελπίδα ότι θα εντασσόμαστε σε αυτό το πρόγραμμα. Πριν όμως θεωρούμαστε, βάσει της κίνησης της νομοθεσίας και λόγω της ΔΕΗ και ΚΕΛ, ότι είμαστε από τους πλούσιους και ότι δυστυχώς είμαστε από τους φτωχότερους Δήμους σε όλη τη χώρα. Και δεν μπορεί να ενταχθεί λόγω του ότι οι πλούσιοι έχουν δικαίωμα μόνο μέχρι 1,5 εκατομμύριο. Άρα πρέπει να εξευρεθεί και το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο για να μπορέσουμε να το εντάξουμε, γιατί θα είναι κάτι το πρωτοπόρο όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Και η μελέτη προβλέπει μείωση του κόστους λειτουργίας του κολυμβητηρίου περίπου 80%. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δημιουργείται μια δομή η οποία τουλάχιστον για 40-50 χρόνια δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φιλοξενούμε στο κολυμβητήριο περίπου 400 παιδάκια. Πέραν των ενηλίκων που πηγαίνουν τα πρωινά. Και όχι μόνο από τα Γραβενά, δηλαδή αυτή τη στιγμή έρχονται και από Κασταλιά και από το Βόλιο και από όλη την γύρω περιοχή. Θα ήθελα να το δείτε γι' αυτό με θετικό. Και πιστεύω ότι θα το δείτε με το τελευταίο έτοιμο για φέτος. Ή για αυτόν τον μήνα να πω. Θα σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά. Για το αέριο δεν πρέπει να έχετε καμία ανησυχία και με την ευκαιρία που μου δίνετε και αυτή τη στιγμή θα παρακαλέσω να
να σταματήσουν οι όποιες φωνές αμφισβήτησης, μεμσημυρίας και εσωστρέφειας, διότι όσοι εκφράζονται κατά αυτόν τον τρόπο εκτίθενται, αλλά ταυτόχρονα λέω ότι όσο είναι μεγαλύτερη αμφισβήτηση, τόσο πιο δυνατό θα είναι το αποτέλεσμα. Ομιλώ σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να έχουν φθηνή ενέργεια στα σπίτια τους. Και να είστε βέβαιοι ότι εμείς αυτό ότι θα το κάνουμε πράξη και θα το εξελίξουμε πολύ γρηγορότερα από περιφέρειες που ήταν στο σχεδιασμό από το 2011 και το 2012. Όταν εδώ κανείς δεν μιλούσε για αέριο, κανείς δεν έγραφε ούτε ένα ευρώ στο ΕΣΠΑ μας, κανείς δεν είχε πάρει καμία πρωτοβουλία. Θα είχαμε έναν αγωγό διέλευσης, θα το βλέπαμε να περνάει και δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε αέριο. Και σας είπα πριν, όχι μόνο θα πάρουμε αέριο, αναβαθμίζουμε και γεωπολιτικά την περιοχή από έναν σταθμό δεύτερο απομάστευσης που θα είναι στον Περδίκα, που θα δίνει αέριο και προς τη Σερβία. Τώρα, για το άλλο που με ρωτήσατε, εμείς έχουμε ένα έργο το οποίο εξελίσσεται. Ζητήσαμε την ετοιμιγορία των πολιτών και διαθέσαμε τον καλύτερο εαυτό μας και αυτό συνεχίζουμε να πράττουμε και θα ζητήσουμε ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας τον Μάιο του 19 που θα έχουμε εκλογές. Εάν οι πολίτες μας εμπιστευτούν, θα εξελίξουμε αυτό το έργο. Εάν δεν μας εμπιστευτούν, τότε θα εργαστούμε από εκεί που θα μας κατατάξει η κοινωνία, πάντα προς όφελος της κοινωνίας. Έξω από κόμματα, έξω από αγγυλώσεις, έξω από εσωστρέφεια. Και νομίζω ότι αυτό μέχρι σήμερα το κάναμε πράξη. Στα θετικά είμαστε θετικοί, στα αρνητικά συγκρούμαστε. Και πιστέψτε με ότι όποιο αποτέλεσμα επιφέραμε σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, το επιφέραμε με στρατηγική και τεκμηρίωση. Με τους δικούς μας ανθρώπους. Ούτε με ιδιωτικά γραφεία, ούτε μέσω τρίτο. Και όταν λέω δικού μας ανθρώπους, εννοώ αυτούς εδώ τους ανθρώπους που βλέπετε εδώ, τους ανθρώπους που πλαισιώνουν τις υπηρεσίες μας, τους επιστημονικούς εταίρους, τους κοινωνικούς εταίρους, με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Που τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι τους αγνοούσαν και τους είχαν στην αδράνεια. Αποζημιώσεις που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό μέγεθος της ζημιάς, χαρακτηρίζει τις αποζημιώσεις για ζημιές από βροχοπτώσεις του 2017 ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βελβεντού, Βασίλης Γιουράς. Ο κύριος Γιουράς εκφράζει έντονα την αντίθεσή του στο γεγονός ότι συγκεκριμένες αποζημιώσεις δόθηκαν με διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης και όχι μέσω του ΕΛΓΑ, όπως θα έπρεπε. Το ρεπορτάζ είναι του Σοκράτη Μουτίδη. Οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς ροδακίνων νεκταρινιών για τις ζημιές του 2017 δόθηκαν στις 27 Ιουλίου μέσω της διαδικασίας De Minimis. Το συνολικό ποσό των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ δόθηκε σε παραγωγούς των περιφερειακών ενωτήτων Πέλλας, Σιμαθίας, Φλόρινας, Λάρισας και Κοζάνης, με τους τελευταίους να τονίζουν ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν η σωστή και τους αδικεί, αφού υποχρεωμένος να αποζημιώνει είναι ο ΕΛΓΑ. Το σωστό και αυτό που θα έπρεπε να γίνει, γιατί έτσι είναι, έπρεπε να γίνει αποζημίωση μέσα στο ΕΛΓΑ. Γιατί οι βροχοπτώσεις είναι μια ζημιά η οποία υπάγεται στον οργανισμό του ΕΛΓΑ και θα έπρεπε να πληρωθούμε από εκεί. Αυτό πληρωθήκαμε μέσω De Minimis, διαδικασίας De Minimis, δηλαδή οικονομική ενίσχυση. Mm-hmm. Το ίδιο έγινε και φέτος με τις βροχοπτώσεις. Πάλι ο ΕΛΓΑ λέει ότι δεν υπάρχει εντάσσει στον οργανισμό οι βροχοπτώσεις και πάλι έχουμε. Προστριβέσαμε τον ΕΛΓΑ και έχουμε πάει ήδη στα δικαστήρια. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 26 Ιουλίου, το ύψος των αποζημιώσεων ανέρχεται για τα επιτραπέζια ροδάκινα στα 115 ευρώ το στρέμμα, για τα βιομηχανικά στα 65 ευρώ, ενώ για τα νεκταρίνια η ενίσχυση ορίζεται σε 120 ευρώ ανά στρέμμα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βελβεντού τονίζει ότι οι παραπάνω τιμές είναι ελάχιστη αποζημίωση, αφού οι ζημιές είναι πολλαπλάσιες. Δεν αποζημιώνει, δηλαδή για τον παραγωγό δεν είναι τίποτα. Αν σκεφτείτε δηλαδή ότι 120 ευρώ το στρέμμα, άρα αποζημιώνει πόσα κιλά ροδά. 200, 300, αυτά είναι. Ότι εμείς σαν παραγωγή, αφού πληρώνουμε τον ΕΛΓΑ και είναι δικός μας οργανισμός ο οποίος καθαρά βιώνει και ζει από τον αγρότη, από τους παραγωγούς οι οποίοι πληρώνουν τις οφειλές τους, ζημιώνει αυτός τους παραγωγούς και όχι να πρέπει να παρακαλάμε εντός εισαγωγικών τον κάθε ένα υπουργό ή υφυπουργό για να αποζημιωθούμε ζημιές οι οποίες θα πρέπει να αποζημιώνουμε στον ΕΛΓΑ. Αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που ζητάμε και φωνάζουμε είναι ότι πρέπει να αποζημιωνόμαστε μέσω του ΕΛΓΑ, μέσω του οργανισμού της ασφάλισης της δικιά μας. Να σημειωθεί ότι στους παραγωγούς δεν έχει ακόμη καταβληθεί το υπολοιπόμενο 30% των αποζημιώσεων του χαλαζιού του 2017. Επίσης και φέτος σημειώθηκαν ζημιές από βροχοπτώσεις και ευτυχώς σε μικρή έκταση από χαλάζι και ακόμη χρονιά δεν έχει τελειώσει.
Αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Να δούμε το ρεπορτάζ. Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και με τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Ηλία Κάτανα να μιλάει για τα θέματα που εγκρίθηκαν, ενώ αναφορά έκανε και για το ζήτημα του ειδικού τιμολογίου ρεύματος. Νομίζω ότι και από τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη του Θόδωρου του Καρυπίδη έγινε γνωστό πλέον ότι ενδεχομένως στους επόμενους λογαριασμούς, ήδη και σε αυτούς που θα τρέχουν και θα έρθουν στα σπίτια μας, θα υπάρξει η μείωση του ρεύματος. Η μείωση, να διευκρινίσουμε, θα είναι αναδρομική από το Γενάρη του 2018. Η μείωση θα είναι αναδρομική από τις 23 Ιανουαρίου του 2018. Ολοκληρώσαμε την 30η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με 85 τακτικά θέματα και εκτός ημερησίας. Τα πιο σημαντικά θα αναφέρω τώρα εν ολίγης. Εγκρίναμε τους όρους διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο την αντιπλημμυρική προστασία και τον καθαρισμό της κήτης των ποταμών της περιοχής Ιτιάς Νέου Χωρολακίου, ενός προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 ευρώ που αφορά την περιοχή της Φλόρινας. Εγκρίναμε επίσης την αντιπλημμυρική προστασία και τον καθαρισμό της κήτης ποταμών περιοχής Αρμενοχώρη Μεσονήσι, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, αφορά πάλι την περιοχή της Φλόρινας, όπως επίσης και εγκρίναμε και το πρακτικό για τη συντήρηση της επισκευής του οδοστρώματος του επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Γρεβενών για το 2018. Εγκρίναμε το πρακτικό αξιολόγηση των προσφορών του έργου συντήρηση γεφυρών ΠΕ Καστοριάς για να αρχίσει να μπαίνει σε φάση υλοποίησης το έργο, όπως επίσης και το πρώτο και το δεύτερο πρακτικό δημοπρασίας για την επιλογή προσωρινού αναδόχου για την εσωτερική οδοπία του Δήμου Φλόρινας ενός μεγάλου προϋπολογισμού. Εγκρίναμε την δαπάνη για την υλοποίηση του έργου αποκατάσταση εθνικής επαρχιακής οδού προς τον Όστιμο που αφορά την περιοχή της Καστοριάς, αλλά και την αντιμετώπιση και τη διευθέτηση στην περιοχή του Αλιάκμονα, όπως και όλα τα άλλα ρέματα της Καστοριάς. Εγκρίναμε τέλος την πρακτική κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά τις επίγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αλλά στη συνέχεια εγκρίναμε και κάποια κατεπήγοντα θέματα, όπως την αποκατάσταση του επιχώματος της γέφυρας στο 32ο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Εγκρίναμε την δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων σε υγρά απόβλητα και ζητήματα, είναι το γνωστό θέμα της Καστοριάς, όπως επίσης και τη διάθεση πίστοσης πλέον για τη συντήρηση του εθνικού δικτύου της περιοχής της Περιφερειακής Ανάπτυξης Κοζάνης ενός προϋπολογισμού 4.200.000 ευρώ, αλλά κατανέμαμε και το ποσό 90.536,99 που αφορά την πληρωμή του έργου για την εξυγίαση και την αποκατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρους, τα γνωστά μας ΜΑΒΕ. Γυρίζουμε σελίδα και θα παρακολουθήσουμε τώρα μια καταγγελία που μας έρχεται από την Πτολεμαϊδα. Το σχετικό βίντεο μας έστειλε ο ανταποκριτής μας Κώστας Μαυρίδης. Περπατούσατε στο περίπατο που κάνετε κάθε πόλη. Στο περίπατο που περπατούσα, ξαφνικά ήρθε κάποιος με το ποδήλατο, χωρίς να τον δω εγώ από πίσω μου, και με χτύπησε πολύ δυνατά. Για τον οποίο έχω ακούσει ότι ενοχλεί, έχει ξανακάνει αυτό και τώρα είμαι αποφασισμένη να πάω να τον καταγγείλω στην αστυνομία. Ναι. Αισθανθήκατε ότι σας πείραξε, δηλαδή πήγε που... Με πείραξε επίτηδες, ήταν πολύ δυνατό. Είχε χώρο να περάσει από δίπλα. Είχε χώρο να περάσει, είχε, ναι, χώρο. Είχε πολύ. Εσείς φορούσατε αυτός... ακουστικά, τι, δεν το καταλάβατε πως... Ναι, φορούσα ακουστικά και δεν τον πήρα χαμπάρι, δυστυχώς δηλαδή. Δεν άκουσα τίποτα, σαν βόμβα μου ήρθε από πίσω και το έκανε επίτηδες. Για αυτόν έχω ακούσει και άλλη φορά ότι κάνει κάτι τέτοια. Είδατε από πίσω ότι ήταν μικρός, μεγάλος, σε τι ηλικία? Πρέπει να ήταν γύρω στα 30, 25 νεαρός. Με 30. Νεαρός. Ναι, νεαρός, με ποδήλατο, φορούσε ροζ μπλουζάκι και μπλε ρουά. Φόρμα, πατελόνι. Όχι, βερμούδα. Ναι. Αυτό. Θα το καταγγείλετε στην αστυνομία. Βεβαίως θα το κάνω για να μην το ξανακάνω, ναι. Γιατί έχει ξανακάνει ο ίδιος κάτι τέτοιο, είχα ακούσει γι' αυτόν. Πυρκαγιά στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κέλη της Φλόρινας εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, αφήνοντας πίσω τις μεγάλες ζημιές στην εκκλησία του χωριού. Για το θέμα μίλησε σήμερα στον ΦΛΑΣ ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Αθανάσιος Τάσκας. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μας λίγο τι έγινε στο χωριό με τη φωτιά που είχαμε στην εκκλησία και σε ποια εκκλησία μιλάμε. Ναι, καταρχήν καλησπέρα. Θα ήθελα
Να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας. Είναι η εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου, είναι το κόσμημα του χωριού, είναι η πιο παλιά εκκλησία την οποία έχουμε. Ειδοποιήθηκα γύρω στις 5 και 4 χτες το απόγευμα ότι η εκκλησία βγάζει καπνούς. Τρέξαμε όλοι οι κάτοικοι εκεί, ειδοποιήσαμε βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ήρθε άμεσα, μέσα σε μισή ώρα από Φλόρινα. Μέχρι τότε όμως προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να περιορίσουμε την φωτιά, η οποία είχε ξεσπάσει τον πρόναο και η οποία έκανε αρκετά μεγάλη ζημιά. Ο πρόναος έχει καταστραφεί, αρκεί να σας πω. Βέβαια, το καλό είναι ότι δεν την αφήσαμε να επεκταθεί στο κυρίω ναό, γιατί εκεί τότε θα ήταν τελείως ανεξέλεγκτα τα πράγματα, και με τη συνδρομή και της πυροσβεστικής υπηρεσίας καταφέραμε να την ελέγξουμε. Και το ευτύχημα είναι που δεν χτύπησε και κανείς, γιατί ξέρετε ότι από υπερβάλλον ζήλο όλοι οι κάτοικοι, υπήρχαν πολλοί καπνοί, πυκνοί καπνοί, και μπορούσε να πάθει ο καθένας ζημιά ανεπανόρθωτη. Εν πάση περιπτώσει, από το πρωί δουλεύουμε όλοι οι κάτοικοι στον Ιερό Ναό, και αρκετός κόσμος έχει δείξει και ενδιαφέρον για την αποκατάσταση των ζημιών. Πιστεύω πως θα βγάλει και το πόρισμα από τι και πώς και η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως πιστεύω και στην θέληση του κόσμου ο ναός αυτός να ξαναλειτουργήσει και να πτήσει την καθημερινότητα που είχε μέχρι χθες. Πάντως να το διευκρινίσουμε ότι είχαμε μεγάλη ζημιά, μεγάλες καταστροφές στον πρόναο της εκκλησίας. Ναι, είναι ο πρόναος όπου είχε αρκετά ακριβά πράγματα. Βέβαια, εκείνο που μας λυπεί είναι ότι καταστάθηκαν δύο μοναδικές εικόνες, οι οποίες ήταν αρκετά παλιές χρονολογικά και είχαν αξία για μας και συναισθηματική, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Η τυχοποιία έχει καταστραφεί, τα πάντα μέσα, εντάξει, από την αρχή εκείνο. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, εγώ πιστεύω πως είναι μια ζημιά η οποία πρέπει να αγγίζει τις 25.000 ευρώ. Θα δούμε τώρα. Τώρα θα βάλετε, φαντάζομαι, δρομολογείτε, γιατί ήδη βρίσκεστε εκεί πέρα στην εκκλησία και συνεχίζετε αυτό που λέμε, ναι, την πρώτη, ναι, ναι, αποκατάσταση. Τώρα στόχος είναι να υπάρχουν και τα χρήματα για να ξαναγίνει ο ναός όπως ήταν. Ακριβώς. Έχουμε βγάλει και ένα λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, όπου μπορεί ο καθένας να συνδράμει με όποια δυνατότητα έχει. Εκεί που ήμασταν και μαζεύαμε τρόφιμα για τους πυρόπληκτους της Αθήνας, γιατί προσπαθούσαμε να συνδράμουμε και εμείς με τη σειρά μας, βρεθήκαμε και εμείς ξαφνικά, άρα τι να πούμε. Κατάλαβα. Τώρα να ευχηθούν να πάνε όλα καλά, να βγει και το πόρισμα της πυροσβεστικής για να γνωρίζουμε και τα αίτια της πυρκαγιάς. Πιστεύω πως οι ζημιές θα αποκατασταθούν, εφόσον δεν υπάρχει ανθρώπινη απώλεια, γιατί σας ξαναλέω ότι πολύ εύκολο θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί έτρεξε και όλο το χωριό χθες για να σώσει την εκκλησία. Σας λέω, από υπερβάλλον ζήλο, από οτιδήποτε μπαίνανε μέσα, δεν μπορούσε άνετα με αυτά που μας είπαν και οι υπεύθυνοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας να πάθουμε ζημιά χωρίς καν να το καταλάβουν. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από το Άργος Ορεστικό και αφορά τα ιαματικά λουτρά Μουδάρα. Στο ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Μαρκοπούλου. Κέντρο ευεξίας αλλά και αποθεραπείας για πολλές ασθένειες αποτελούν τα ιαματικά λουτρά Μουδάρα στο Δήμο Άργος Ορεστικού. Το εφιστιακό υπέδαφος διατήρησε απολιθώματα χλωρίδας και πανίδας που μαρτυρούν πως κάποτε η περιοχή αποτελούσε μέρος του θελάσσιου βυθού αλλά δημιούργησε και τις θειούχες πηγές με τις γνωστές θεραπευτικές ιδιότητες. Η λειτουργία του ξεκίνησε φέτος στις 9 Ιουλίου και θα συνεχιστεί μέχρι και τα μέσα περίπου Οκτωβρίου. Είναι μια σύγχρονη μονάδα λειτουργοθεραπείας, η οποία δέχεται καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο τον κόσμο που μπορεί να πάει να κάνει τα λουτρά του. Το ωράριο είναι συγκεκριμένα στις καθημερινές στις 10 το πρωί έως το 8 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
Η μονάδα είναι από τις πλέον σύγχρονες και λειτουργεί σε ένα πανέμορφο και υγιεινό φυσικό περιβάλλον. Η υδροθεραπεία στο χώρο βελτιώνει την άμυνα του οργανισμού και την ποιότητα ζωής. Μειώνει την ευρικότητα, τους ηλίγκους, τους πονοκεφάλους και τις αϊπνίες. Ομορφαίνει την επιδερμίδα, τα μαλλιά και τα νύχια. Είναι ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, το οποίο έχει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Έχει το προσωπικό του, έχει τον γιατρό του. Υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές για να μπορέσει να κάνει την λουτροθεραπεία του. Τώρα κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να τονίσουμε είναι ότι το νερό εκεί πέρα φυσικά είναι θιούχο. Οι θεραπευτικές ενδείξεις είναι για ρευματοπάθειες, ρευματικές παθήσεις, αρθροπάθειες, παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, παθήσεις του πεπτικού, ενδοκρινικές ανεπάρκειες καθώς και για γυναικολογικές παθήσεις. Και φυσικά για όλες τις άλλες ιδιότητες που αναφέραμε πριν, για τους ανθρώπους που δεν έχουν κάποια από αυτές τις παθήσεις. Η θερμοκρασία του νερού που αναβλύζει από την πηγή είναι 15 βαθμοί. Μετά αυτό θερμαίνεται και γίνεται μίξη στο λουτήρα, ώστε να φτάσει στους 32 βαθμούς, που είναι και η επιθυμητή θερμοκρασία. Το στόχος της Δημοτικής Αρχής, και υπάρχουν φυσικά ώριμες μελέτες για αυτό το θέμα, είναι να γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση των λουτρών στην Αμουδάρα, ώστε να μπορέσει να πέσει το κόστος και να μπορούμε να παρέχουμε υψηλότερου επίπεδου παροχές. Και επίσης θέλουμε από στο εγγύς μέλλον να μπούμε σε ένα νέο τρόπο θεραπείας, την ίσπνοθεραπεία, καθώς και στη δημιουργία ανοιχτής πισίνας στον εξωτερικό αθνάβλιο χώρο των λουτρών. Οπότε θα μπορεί κάποιος να κάνει το λουτρό του στον εξωτερικό χώρο. Εν τω μεταξύ, ο ΕΟΠΗ εξέδωσε εγκύκλιο σχετική με την χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του Ταμείου. Αρκετά χαμηλά σε σχέση με το 2017 είναι φέτος τα ποσοστά των ζημιών από αρκούδες σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Αυτό τόνισε το μέλος του Αρκτούρου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος μιλώντας στον συνάδελφο Σοκράτη Μουτίδη, επισήμανε την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους πολίτες με επιδοτούμενα προγράμματα αγοράς εξοπλισμού που αποτρέπουν τις αρκούδες. Να δούμε το ρεπορτάζ. Να τη βλέπω πάλι. Έλα. Δεν την προλαβαίνεις. Πολύ λιγότερες από το 2017 είναι φέτος οι αναφορές για οχλήσεις και ζημιές αρκούδων στο φυσικό και ζωικό κεφάλαιο της Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το μέλος της ομάδας άμεσης επέμβασης του Αρκτούρου Νίκο Παναγιωτόπουλο, τα ζώα ναι μεν επισκέπτονται και πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές, ωστόσο οι καταγγελίες για ζημιές φέτος είναι ελάχιστες. Βέβαια δεν σταματάμε, υπάρχουν οχλήσεις, τα ζώα επισκέπτονται τις περιοχές τις κατοικημένες. Δυστυχώς ο άνθρωπος το θεωρεί ανταγωνιστικό είδος, γιατί ουσιαστικά πάει στις καλλιεργίες του και αφαιρεί ένα κομμάτι από την περιουσία του, ή τρώει τα φρούτα του ή τρώει το ζωικό του κεφάλαιο. Υπάρχουν αντιδράσεις. Εάν δεν είναι κάποιος επαγγελματίας, πάλι θα πω δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει χρήματα, δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Δηλαδή, αν ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος έχει 15 μελίσια και επισκεφτεί μια αρκούδα και χαλάσει τις 10 κυψέλες ή και τις 15 κυψέλες. Αν δεν είναι κύρια ασχολία του, δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Εξίσου και ένας άλλος που μπορεί να έχει 2 ή 3 ζώα ή και ακόμη και 10 ζώα, δεν μπορεί πάλι να αποζημιωθεί. Το ίδιο σημαίνει βέβαια και για το αγροτικό κεφάλαιο, για τις αγροτικές καλλιέργειες. Πίσω. Σύμφωνα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, η πολιτεία θα πρέπει να δώσει κίνητρα και στους πολίτες και όχι μόνο στους επαγγελματίες, με επιδοτούμενα προγράμματα για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Να επιδοτηθούν δηλαδή για ηλεκτροφόρες περιφράξεις, φωτισμό που αποτρέπει την προσέλκυση ζώων και άλλον εξοπλισμό προκειμένου να προστατευτούν. Μιας και αποζημιώσεις δίνονται μόνο στους επαγγελματίες και όχι στους πολίτες που έχουν κάποιες μικρές αγροτικές ή ζωικές δραστηριότητες. Το κράτος βέβαια βλέπει αυτούς που είναι επαγγελματίες. Δεν μπορεί να δει αυτούς που είναι ερασιτέχνες, το κάνουν για δικούς τους πόρους. Εκεί υπάρχουν τα προβλήματα με την κοινωνία, εκεί συγκρούεται η αρκούδα και ο άνθρωπος. Εκεί και εμείς βρισκόμαστε στη μέση. Αισθανόμαστε σαν γκαινόκρανοι μερικές φορές, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή τη σχέση, να μην υπάρχει κάτι χειρότερο. Επίσης τα ατυχήματα με τις αρκούδες μετά την υψηλή περίφραξη που έχει γίνει εδώ στον κάτω άξονα Εγνατίας αλλά και στον κύριο άξονα. Έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά ατυχήματα. Μπορώ να πω ότι έχουν μηδενιστεί τα ατυχήματα.
Ο προβληματισμός μας είναι στους κόμβους, που οι κόμβοι είναι ακόμη ελεύθεροι, που και εκεί έχει ένα σχεδιασμό για μια πρόταση η επιστημονική ομάδα του Αρκτούρου για τους κόμβους, ώστε να μπορέσουμε να αποκλείσουμε και τα ζώα που μπαίνουν από τους κόμβους και εγκλωβίζονται ουσιαστικά μέσα στους άξονες της Εγνατίας, στον Κύριο ή στον κάθετο άξονα. Ατυχήματα φέτος δεν είχαμε πολλά. Βέβαια τα ζώα έχουν μια κίνηση ιδιαίτερη όταν υπάρχει φαγητό, ώστε να συσσωρεύσουν λίπος. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε τώρα σε μία είδηση που μας έρχεται από την Πτολεμαϊδα και αφορά τη σύνδεση των νέων κινητήριων με το κέντρο της πόλης μέσω των αστικών ΚΤΕΛ. Κύριε Πρόεδρε, ξεκινάμε καινοτόμα ένα ακόμη δρομολόγιο στα ΚΤΕΛ, αστικά λεωφορεία της Πτολεμαϊδας. Ένα δρομολόγιο που έρχεται μετά από απέτηση πολιτών, θα έλεγα, γιατί τα νέα κινητήρια δημιούργησαν νέες ανάγκες. Ναι, δημιούργησαν μία ανάγκη, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε είναι πάνω από 200 τα μνήματα που έχουν δημιουργηθεί στο καινούριο χώρο που βρίσκεται πάνω από το Χαγιάδη, στο χώρο του Πτολεμαίου. Και μετά από πιέσεις του κόσμου θα ξεκινήσουμε την λεωφορεγιακή γραμμή Πτολεμαϊδα κινητήρια από 1 Αυγούστου. Τώρα το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε με 4 πρωινά δρομολόγια και το χειμώνα, μετά το Σεπτέμβριο, θα βάλουμε και το απόγευμα, γιατί το πρωί θα έχει κρύο. Τα καλοκαιρινά δρομολόγια θα ξεκινήσουν από τις 9 και 4, 10 και 4, 11 και 4 και 12 και 4. Για τον κόσμο που θέλει να πάει να ανάψει ένα κερί και τέλος πάντων να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Και το χειμώνα θα ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό για απογευματινά δρομολόγια και πρωινά. Τα πρωινά θα μείνουν. Από το πρωί λοιπόν, από τις 9 και 4 μέχρι τις 12 και 4 έχουμε 4 γραμμές, 4 δρομολόγια για τα νέα κινητήρια. Είναι ανεξάρτητη γραμμή ή θα συνδυάζεται με κάποιον άλλο? Όχι, όχι. Είναι ανεξάρτητη γραμμή. Αφετηρία από την λαϊκή αγορά. Αυτό θα το ξεκινήσουμε με μίνι μπας. Θα προσπαθήσουμε να πάμε από Δημοκρατίας και να ανεβούμε από το κέντρο της πόλης προς τα πάνω, ώστε να προσεγγίσουμε και την κάτω από το Λεμαϊδα. Άρα κανείς μπορεί να το πάρει ακόμα και από το κέντρο. Από το κεντρικό δρόμο, ναι. Θα γράφει κινητήρια, θα το δει. Και θα έχουμε στάσεις και στο Δημαρχείο, στην Πειραιώς, στο Υδραγωγείο, οπότε θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το αστικό. Πολλές δεκάδες αναμένεται να είναι και φέτος οι συμμετοχές στην 7η Ποδηλατοβόλτα Ξηρολίμνης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Αυγούστου. Πρόκειται για μια διοργάνωση θεσμό που στόχο έχει να αναδείξει τα ωφέλη του ποδηλάτου και ταυτόχρονα να προωθήσει τις ομορφιές των χωριών της περιοχής των Καραγιανίων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και στους συμμετέχοντες θα δοθούν πολλά δώρα. Η ώρα για την 7η ποδηλατοπορία της Ξηρολίμνης έφτασε και το Σάββατο 18 Αυγούστου θα δοθεί από το γήπεδο το σύνθημα για την έναρξη της βόλτας των 14 χιλιόμετρων στα χωριά των Καραγιανίων. Πρόκειται για μια διοργάνωση της τοπικής κοινότητας Ξηρολίμνης, η οποία συγκεντρώνει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, με δεκάδες συμμετοχές. Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, η διαδρομή με το ποδήλατο είναι στα 6 χωριά των Καραγιανίων. Διερχόμαστε και από τα 6 χωριά. Είναι μια διαδρομή 14 χιλιόμετρων. Σταματάμε όμως σε κάθε χωριό, κάνουμε στάση. Περιλαμβάνει πλούσια δώρα στους συμμετέχοντες, η είσοδος είναι δωρεάν όπως κάθε χρόνο και θα ακολουθήσει μεγάλη γιορτή στην κεντρική πλατεία της Ξηρολίμνης με παραδοσιακή ποντιακή μουσική. Η απόσταση είναι 14 χιλιόμετρα, όλη η διαδρομή είναι ασφάλτινη, είναι ήπιας μορφής, δεν υπάρχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές, είναι ευθεία, θα μπορούν να το πετύχουν και κάποιοι που θα πάρουν ίσως και για πρώτη φορά το ποδήλατο. Είναι πολύ εύκολο. Η έναρξη της 7ης ποδηλατοβόλτας θα δοθεί στις 5 το απόγευμα. Ποδηλάτες και ποδηλάτριες από 5 ετών και άνω θα περάσουν από Σκήτη, Κοκκιναρά, Ανθότοπο, Κυπάρι, Αλωνάκια και θα καταλήξουν όλοι στην πλατεία της Ξηρολίμνης περίπου στις 8.30 το βράδυ για τη μεγάλη γιορτή. Τα μηνύματα που περνάνε είναι τα μηνύματα της εναλλακτικής χρήσης ποδηλάτου, το μήνυμα της χρήσης του κράνους στους μικρούς ποδηλάτες και μεγάλους. Μήνυμα οικολογίας, φυσολατρίας, καθώς σε κάθε οικισμό που περνάμε γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του τόπου και περνάμε μέσα από κάμπους, από λιβάδια, βλέπουμε καλλιέργειες, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Είναι μια μεγάλη γιορτή εθελοντισμού, καθώς υπάρχουν και πολλές εθελοντικές ομάδες οι οποίες περιφρουρούν την ασφάλεια και την ποδηλατοπομπή και την ακεραιότητα των συμμετεχόντων. Και η Τροχιά Κοζάνηση είναι εκεί, καθώς και πολλές διασωστικές και εθελοντικές ομάδες. Η συμμετοχή στην ποδηλατοβόλτα είναι ελεύθερη για όλους και οι διοργανωτές, όπως κάθε χρόνο, θα μοιράσουν πλούσια δώρα στους συμμετέχοντες.
Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα στη θεατρική παράσταση για παιδιά, το μυστικό κλειδί της Πηνελόπης Δέλτα, που ανεβαίνει απόψε τώρα στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Κοζάνης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κακών καιρικών συνθήκων το έργο θα παρουσιαστεί στο κίνημα το Θέατρο Ολυμπίων. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε τη δήλωση στην κάμερα του Φλας ο γνωστός ηθοποιός Φώτης Σπύρου. Η παράσταση είναι το μυστικό κλειδί της Πηνελόπης Δέλτα, περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε μεγάλη απήχηση. Είναι μια παράσταση που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Ο κόσμος, οι γονείς αλλά και τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ την Πηνελόπη Δέλτα. Έχει τρομερή απήχηση η παράσταση. Είναι μια παράσταση με πάρα πολύ χιούμορ, δράση, αγωνία, ένταση, πάθος. Είναι μια παράσταση πολύ πολύ ζωντανή. Μια παράσταση που συμμετέχουν τα παιδιά. Το φινάλε, το τέλος της, σε κάθε παράσταση αλλάζει αναλόγως τη σύνθεση των παιδιών. Και αυτό είναι πραγματικά διαδραστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε όλη, καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. Είναι μια παράσταση που διαπραγματεύεται ένα πολύ σύγχρονο θέμα. Το θέμα της αποξένωσης, της έλλειψης συναισθημάτων, που τη βλέπουμε όλο και περισσότερο γύρω μας. Είναι ουσιαστικά μια βασιλοπούλα η οποία, είναι μια βασιλοπούλα η οποία δεν έχει συναισθήματα. Τις έχουν αφαιρέσει στην καρδιά για να μην νιώθει πόνο και θλίψη, αλλά δυστυχώς αυτή δεν μπορεί να νιώσει και χαρά. Αποφασίζει ότι θέλει να νιώσει ολόκληρη τη ζωή, θέλει να τη βιώσει όλη της τη ζωή. Και εμάς η παράστασή μας λέει αυτό, ότι είναι ωραία η ζωή ολόκληρη. Με τις χαρές της και τις λύπες της. Με τα σκοτάδια της και το φως της, με τους χειμώνες της και τα καλοκαίρια της. Είναι μια πολύ αισιόδοξη παράσταση, με πάρα πολλά μηνύματα για τα παιδιά. Σέβεται το παιδί θεατή, απευθύνεται σε όλα τα παιδιά από 2 χρονών μέχρι 80. Το εισιτήριο μας είναι πάρα πολύ φθηνό, είναι 6 ευρώ προβόληση, 8 ευρώ γενική είσοδος και ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί. Θέλω να πω το εξής, ότι η παράσταση κανονικά έχει προγραμματιστεί για το υπαίθριο θέατρο, αλλά επειδή πρέπει να γίνει η παράσταση οπωσδήποτε, γιατί το παιδικό κοινό είναι απαιτητικό και όταν σε ένα παιδί του λες ότι θα σε πάω στο θέατρο, δεν μπορείς μετά να του πεις έβρεχε. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο για τους ενήλικες. Εμείς την παράσταση θα την κάνουμε στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον σε περίπτωση βροχής. Θα το ανακοινώσουμε γύρω στις 5.30-6 ώρα, κάτι νομίζω, 6.30 το αργότερο. Οπότε η παράσταση θα γίνει σίγουρα. Το λέω για όλους εσάς, τους φίλους μας που θέλετε να είστε κοντά μας. Αναζητήστε σε ποιο χώρο, σίγουρα η παράσταση θα γίνει για εσάς. Επόμενος σταθμός μας είναι η Σιάτιστα του Δήμου Βοΐου και οι εκδηλώσεις που θα έχουμε τον 15 Αύγουστο με το περίφημο έθιμο των Καβαλάριδων. Το ρεπορτάζ είναι του Απόστολου Γαϊτάνη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προετοιμασίες στην πόλη της Σιάτιστας για το 60ο έθιμο των Καβαλάριδων που αναβιώνει και φέτος ανήμερα τον 15 Αύγουστο. Αναλυτικότερα, οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 12 του μηνός και με το παραδοσιακό γλέντι να κρατά 4 ημέρες. Πολλά περισσότερα όμως για το σπουδαίο αυτό έθιμο που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, είπε στον Φλας ο λαογράφος Γιώργος Μπόντας. Ήδη έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες, βγήκαν και σχετικά προγράμματα από το Δήμο Βοΐου, εδώ το τοπικό συμβούλιο κλπ, για το πραγματικό έθιμο, το γραφικό έθιμο των Καβαλάριδων. Ωραία που είναι η Σιάτιστα να ήταν πιο μεγάλη, που έχει τα σπίτια τα ψηλά στο γρίβα την Μπαλαμπάνη. Φωτεινά δείγματα της παλιάς ακμής και ευδαιμονίας της Σιάτιστας αποτελούν τα επιβλητικά αρχοντικά της, που μαρτυρούν το υψηλό βιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της. Αλλά παράλληλα η Σιάτιστα γίνεται και κέντρο πνευματικής ακτινοβολίας. Σιατιστινοί επιστήμονες, λόγοι, συγγραφείς, αγωνιστές τιμούν την πατρίδα τους με μεγάλες ευεργεσίες και δωρίες. Την παλιά ακμή της Σιάτιστας, πλην των αρχοντικών σπιτιών της, μαρτυρεί και ο ανεπτυγμένος αστικός βίος και η φιλέορτη διάθεση των κατοίκων της. Από τη διάθεση αυτή προήλθε ένα πλήθος ωραίων και γραφικών εθήμων για κάθε περίσταση της ζωής. Όλες οι μεγάλες γιορτές είναι αφορμή χαράς και γιορταστικών εκδηλώσεων. Μια από αυτές είναι η γιορτή της Παναγίας που την περιμένουμε σε λίγες μέρες, που στη Σιάτιστα γιορτάζεται με αληθινά, πανηγυρικό και ξεχωριστό τρόπο. Η Σιάτιστα
πανηγυρίζει τη γιορτή της Παναγίας στο μοναστήρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κοντά στο χωριό Μικρόκαστρο, 12 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης. Στο πανηγύρι αυτό έρχονται και προσκυνητές από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Η εκκλησία κτίστηκε το 1603, ανακαινήθηκε το 1753 και αγιογραφήθηκε το 1757. Είναι η ελεούσα οδηγήτρια της Παναγίας Μικροκάστρου. Για τον πανηγυρισμό αυτό στη Σάτσα γίνεται ειδική προετοιμασία από τις πρώτες κιόλας ημέρες του Αυγούστου. Από τις πρώτες φροντίδες των Σατιστινών είναι το καπάρωμα των ζώων, αλόγων, μουλαριών και γαϊδουριών, το πετάλωμα, η ξεκούραση και το καλαϊτό άισμά τους. Ο στολισμός αρχίζει το πρωί της 15ης Αυγούστου της Παναγίας το πρωί. Τα άλογα στολίζονται με ιδιαίτερη φροντίδα και γούστο. Στο μέτωπο καθρέφτη και στα αυτιά ποικιλόχρωμα και φρισκωμένο λούδια, ζουκούμια και ολοβότανα. Στο λαιμό κορδόνι με φούντες και χαμαηλή και στη θέση του κουδουνιού δόντια αγριόχειρο. Στο γκέμι καπίστρι, χάντρες άσπρες και γαλάζες, στην ουρά πλεξούδες και πολύχρωμες κορδέλες, στη σέλα ή το σαμάρι, κόκκινη φλοκάτη και απάνω μαξιλάρι κεντυμένο που συγκρατείται στη ράχη του ζώου με μια δερμάτινη ζώνη που τη λένε ίγλα. Ο σχολαστικός αυτός στολισμός είναι η ομορφιά του έθιμου. Από πού πηγάζει το έθιμο? Το έθιμο πηγάζει, έχει ιστορική την αρχή του. Οι Έλληνες σκλάβοι της Τουρκοκρατίας, όταν παραχωρήθηκε από τους Τούρκους το σχετικό δικαίωμα να θρησκεύουν ελεύθερα, συγκεντρώναν στην Παναγία από όλη την περιοχή για να αποτύσσουν φόρο τιμής και λατρείας στην υπέρμαχο στρατηγό, η οποία με τη θαυματουργική της δύναμη έδινε σε αυτούς το δικαίωμα να ζουν και να χαίρονται, έστω και για μένα, σαν ελεύθεροι άνθρωποι. Αφού στολίσεων και με το μέτωπο, όπως είπα και λοιπά, χαμαλιά και λοιπά, για να μην ματιάσετε, κατόπιν οι καβαλάρδες, έφημοι και εντυμένοι με αρχοντιά, με ταξωτό μαντήλι στο λαιμό και τριγωνικό άπλωμα στην πλάτη, με γκριμπάτσι μαστίγιο στο χέρι, φτάνουν στην Παναγιά. Μόλις φτάσουν στο μοναστήρι, ξεπεζεύουν, προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας, πάντα με το τραγούδι. Καβάλα απάν, ωρε πάν στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνούσαν καβάλα πέ, ωρε πέρναν τη δώρο. Μόλις φτάσουν στο μοναστήρι, ξεπεζεύουν, προσκυνούν την εικόνα και παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και ξαναπαίνουν το δρόμο της επιστροφής της Έζητα. Στο μικρό ξοκλής του Αελιά Μικροκάστρου, εκεί ταΐζουν τα ζώα τους και τρώνε και ήδη κεφτέδες που είναι το μενού της ημέρας, τυριά, και μέσα στις μπούκλες έχουν παλιό σατιστινό κρασί. Και αν θέλετε να τα εκατοστήσετε, το σατιστινό κρασί να μην τα αφήσετε. Μετά συνεχίζει το δρόμο της επιστροφής, γύρω στο μεσημέρι φτάνουν στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου έξω από τη Σάτσα, όπου τους υποδέχονται με μουσική οι αρχές και πολλοί κόσμος. Κατόπιν σχηματίζεται πομπή, στη διάρκεια της οποίας γίνεται και επίδειξη δεξιοτεχνίας των καβαλάρδων, η οποία φτάνει στην πόλη, όπου και κάτι τους υποδέχονται πανηγυρικά. Ακολουθούν παραδοσιακή χωρία από τους καβαλάρδες και μεγάλο γλέντι στις πλατείες Χώρας και Γεράνιας και σε άλλα σημεία και ύστερα στα σπίτια παλιά που γιορτάζουν μέχρι τις πρωινές ώρες. Και σήμερα το έθιμο αυτό διατηρείται αναλύωτο από τη φθορά του χρόνου και συνεχίζεται κάθε χρόνο με τον ίδιο ζήλο, το ίδιο κέφι και την ίδια πίστη στην παράδοση. Μένει ως τα σήμερα δείγμα του γνήσιου θρησκευτικού αισθήματος και της βουνίσιας λεβεντιάς του σατιστινού λαού και αναπόσπαστο κομμάτι της αστήρευτης παράδοσης και ιστορικής του πορείας. Αρχόντισα περήφανη σάτιστα πενεμένη. Είσαι στολή διαλεκτό σ' όλη την οικουμένη. Προσκαλούμε όλον τον κόσμο τις μέρες αυτές να έρθει στη Σάτσα, να γευθεί τα νόστιμα εκλεκτά εδέσματα και το περίφημο σατιστινό κρασί και να δει το ωραίο έθιμο των καβαλάρδων. Ένας νέος χώρος στην Πτολεμαΐδα. Φιγουρίνη Επίπλου. Ένα σύγχρονο κατάστημα με εύκολη πρόσβαση και πάρκινγκ. Υψηλή ποιότητα επίπλων, παιδικών επίπλων, στρωμάτων και φωτιστικών, σε τιμές που σέβονται τον καταναλωτή. Φιγουρίνη Επίπλου, στο τρίτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Φλόρινας, φτιαγμένο για εσάς.
Ισχύει η απόσυρση μόνο στην Opel Max Motors. Κερδίστε 3.000 ευρώ με απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου αγοράζοντας ένα νέο Opel. Επισκεφτείτε την Opel Max Motors ΑΕΔΕ στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος χειρόδευμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων στην Κατάκη Auto Group. Το νέο Renault Clio και το Clio Sport Tourer από 10.790. Το νέο Renault Megane από 15.390. Το νέο Seat Ibiza από 10.990. Το νέο Seat Arona από 14.900. Το νέο Suzuki Swift από 11.830. Κατάκη Auto Group. Από τους μεγαλύτερους διανομής καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Velvita, 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 Velvita. Velvita, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Garden Hall. Ο κήπος του Garden Hall στο Κρόκο Κοζάνης σας περιμένει όλο το καλοκαίρι για το καφέ, το ποτό, το παγωτό σας, αλλά και για τα πάρτι, τη βάπτιση, την κοινωνική σας εκδήλωση. Garden Hall, για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Στο πάρκο Αγίας Παρασκευής, στον Κρόκο Κοζάνης. Υπεύθυνος Δελόπουλος Γιώργος. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από όλους εμάς, θερμές ευχές για ένα όμορφο βράδυ.